Ενέργειες για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού εξακολουθεί να κάνει ο Δήμος Λαγανά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Κομιώτης τόνισε ότι συναντήθηκε και με την Υπουργό Τουρισμού Άντζελα Γκερέκο. Ήταν πραγματικά μια πολύ παραγωγική επίσκεψη στο Λονδίνο. Πέρα από την συμμετοχή μας με το επιτελείο που υπήρχε όλο πάνω, την αντιπροσωπεία του Δήμου Λαγανά αλλά και άλλων ζακυνθινών, υπήρχαν συναντήσεις με την κυρία Κερέκου. Όπως σας είπα πριν, είχαμε την ευχαίρεια να μιλήσουμε κατηδίαν και να της εκθέσω το θέμα του θαλάσσιου πάρκου αλλά και γενικότερα του τουρισμού της Ζακύνθου. Βέβαια με την κυρία Κερέκου έχουμε γνωριστεί και στο παρελθόν, είχαμε συναντηθεί στα περιφερειακά συμβούλια και επειδή ήταν ισχυώδης τότε με την προηγούμενη κυβέρνηση από μεριάς ΠΑΣΟΚ ισχυώδης υπουργός τουριστικής ανάπτυξης, είχαμε πολύ συζητήσει και πριν πάνω σε αυτά τα θέματα. Συζητήσαμε λοιπόν και στην Αγγλία, συμφωνούμε σε πολλά θέματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε και τις ανέπτυξα στην ουσία την πράσινη ανάπτυξη, τον πράσινο τουρισμό, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχει δυνατότητα η Ζάκυνθος να αναπτύξει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται καμιά κίνηση. Και πρέπει να μην μείνουμε στα λόγια, να μην μείνουμε στις υποσχέσεις, να μην μείνουμε στα ευχολόγια, αλλά να ξεκινήσουμε με αρχής γενομένης από το θαλάσσιο πάρκο, από την καρέτα-καρέτα, όπου πρέπει πραγματικά να την κάνουμε σημαία μας, αλλά σημαία μας πώς? Με μια σωστή υποδομή, με μια σωστή αντιμετώπιση των κατοίκων, με όλα αυτά που πρέπει να ωφεληθούν οι κάτοικοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα ζημία έχουν υποστεί παρά την παραμικρή ωφέλεια και διασυρμό σε αυτόφορα για μια εξαπλώστρα. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε το θέμα από την αρχή, σε μια καινούργια βάση και με την εξέλιξη την παγκόσμια που υπάρχει μέσα στο τουριστικό γίγνεσθε και μέσα στο γίγνεσθε, αν θέλετε, αυτού που λέμε πράσινο τουρισμός. Γιατί πράσινο τουρισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι πράξη, είναι ουσία. Για λοιπόν να μπούμε στην ουσία.